όλα έχουν την εξήγησή του σε σχέση με την τουρκική προπαγάνδα και τι άκρο επιθετικέ κινήσει τη Άγκυρα σε Ελλάδα, Κύπρο και Γαλλία. Οι απειλέ κατά τη Κύπρου, η συνεχή υπενθύμηση του Κάζου Μπέλη, οι παραβιάσει του ελληνικού εναερίου χώρου, οι εισβολέ σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη και Ναργόνο, τα τρομερά δίκτυα Τούρκων πρακτόρων, ειδικά σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, δεν ελοποιούνται για την ικανοποίηση των Τούρκων Ισλαμοεθνικιστών, αλλά έχουν δει στόχο την υπονόμευση και πρόκληση αποσταθεροποίηση και χάου στον ελλαδικό χώρο και την Κύπρο μέσω και των συνεχώ ροών μεταναστών προσφύγων. Σε συνδυασμό με το σχέδιο «Γαλάζια για Πατρίδα, την αποφυγή τη εκ νέου επιβολή με άλλη μορφή τη παλιά συνθήκη των Σευρών που προέβλεπε αποστρατικοποίηση των στενών και κουρδικό κράτο, μερικό διαμελισμό του σημερινού τουρκικού κράτου, για να μην ξεχνιόμαστε εκτό των άλλων. Η Δύση και του δύο αυτού στόχου του έχει στην φαρέτρα τη ενώ η σκέψη μια νέα συνθήκη αυτού του τύπου αποτελεί πλέον αντικείμενο σχεδιασμού σε πολλά μυστικά δωμάτια ευρωπαϊκών πόλεων καθώ και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μέσα στο κλίμα αυτό, ο αρθρογράφο τη εφημερίδα Χουριατ, Νεντίμ Σένερ, γράφει ότι ήρθε η ώρα να ανακηρύξουμε τη γαλάζια πατρίδα. Ο ίδιο δήλωσε ότι οι ΙΠΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εναντίον τη Τουρκία μέσω τη Ελλάδα από τα Δυτικά σε αγαστή συνεργασία με το ΠΚΚ από τον Νότο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. 1919-1920. Ήρθε η ώρα να ανακοινωθεί το Εθνικό Σύμφωνο, η γαλάζια πατρίδα ανέφερε ο Τούρκο ειδικό. Ο ίδιο επικαλέστηκε μάλιστα άρθρο τη Λεφιγκαρό με τίτλο Οι δυτικέ χώρε πρέπει να αντισταθούν στον υπερεαλισμό του Ερντογάν που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα στι 11 Αυγούστου 2020, στο οποίο αναφέρονταν ότι η μετατροπή τη Αγία Σοφία σε τζαμί ήταν μια πρόκληση που περιείχε προσβολή και απειλή για την Ευρώπη, και ότι η Τουρκία επιτίθεται τακτικά στην κυριαρχία των νησιών που είναι ελληνικά για χιλιετίε. Η συνθήκη των Σευρών αποσκοπούσε ειδικά στη δημιουργία ενό αυτόνομου Κουρδιστάν. Η συνθήκη επέβαλε την αποστρατικοποίηση των στενών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η συνθήκη αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο Κεμάλ ανέλαβε τότε τον τουρκικό στρατό για να ανατρέψει τον Σουλτάνο, να διώξει του συμμαχικού στρατού, να παραβεί τη συνθήκη και να πολεμήσει τον ελληνικό στρατό, αντικαθιστώντα τη συνθήκη των Σεβρών με τη συνθήκη τη Λοζάνη στι 24 Ιουλίου 1923. Με την υπογραφή τη Λοζάνη, οι Τούρκοι έτυχαν το απάνθρωπο σχέδιό του, το οποίο ήταν η κάθαρση τη Τουρκία από του Χριστιανού, ιδιαίτερα από του Έλληνε. Το σοβαρό περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια περιπολία στη Μεσόγειο, Ιούνιο 2020, μεταξύ Γαλλία και Τουρκία, δείχνει πόσο επίγον είναι να επανέλθουμε σε ορισμένε διατάξει τη συνθήκη των Σεφρών για να αντιταχθούμε στην Τουρκία έναν τοξικό γεωπολιτικό παράγοντα. Η τιμή τη χώρα μα, τη Γαλλία, διακυβεύεται κατέληγε το ίδιο. Ο Τούρκος αρθρογράφος εκτιμά ότι το άρθρο δεν ήταν απλώς ένα καυτό κείμενο μιας γαλλικής εφημερίδας, αλλά η κύρια άποψη της κυβέρνησης της Γαλλίας και πολλών Γάλλων πολιτικών. Ουσιαστικά ο ίδιος αλλά και πολλοί εκεί στην Αγκύρα διαβλέπουν ότι η Τουρκία με την πολιτική Ερντογάν και τις κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα δεχθούν κάποια στιγμή ένα πιθανό μαζικό πολυμορφικό χτύπημα από την Δύση, το οποίο θα αποσκοπεί στην επιβολή εκ νέου μια συνθήκη των Σεύρων με άλλη μορφή. Η οποία θα βόλευε τρομερά τόσο τη ΣΥΠΑ όσο και την Γαλλία-Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η είσοδο στον Εύξηνο Πόντο και στα τεράστια κοιτάσματα του Καυκάσου θα ήταν ορθά πλέον. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.